Γκίζη που μας βλέπει, σε βλέπει και το χάνει πάντα. Πάντα. Και σε θαυμάζει και σε απολαμβάνει, έτσι. Στις 9 του Μαγαρίνη. Έλα, προχώρα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να ανοίξουν και τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε και ένα ωραίο βιντεάκι να δούμε μετά. Δύο μάλλον. Ναι, πολύ ωραία. 2-10-51-41-196. Ελάτε, μπράβο, ελάτε να μιλήσουμε. Να όμορφα, συζητήσουμε ωραία, έτσι, μπράβο. Όπως άλλωστε το κάνουμε σε κάθε εκπομπή. Σε αυτό δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και λίγο το ηχείο, μάλλον κάτι εδώ πέρα κάνει διακοπές. Θα μας το φτιάξει ο φίλος μας ο Γιαννάκης. Να πούμε ότι στο ημίχρονο Λάζαρε ήταν Βέρι Αστέρας 2-0. 3-0. Βέρι Αστέρας. Ήταν 2-0 στο ημίχρονο, 3-0 τώρα. Η Βέρια τον Αστέρα. Ναι, γιατί. Αστέρας Βέρια ή Βέρι Αστέρας. Βέρι Αστέρας. Η Μπαρσελόνα του Βορρά. Εσύ, τι γίνεται, ναι. Πρωτάθλημα βλέπουμε ή το ταξιδεύουμε με την κουζίνα, μαγειρεύουμε. Δεν ξέρω, φίλε. Μαγειρεύοντας σε όλη την Ελλάδα. Είμαι τίτλος εκπομπής, μαγειρικής εκπομπής. Είμαι από χωριό, δεν ξέρω εγώ πώς το. Μα τι γίνεται, ρε, εσύ. Έλεος, ρε. Καλησπέρα, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη Λάζαρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τάσος από Ελευσίνα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και στους δυο σας. Γεια σου, κύριε Τάσο. Χρόνια πολλά, Τάσο. Όχι, δεν βλέπεις, κύριε Μαραλέφη, το τεπάνγιάκι, Σάκη, εκεί πέρα. Πώς? Το τεπάνγιάκι βλέπουμε που διαφημίζουν για αυτά. Α, ναι. Α, το τεπανιάκι είναι. Ναι. Για τη μαγειρική. Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο. Δώρο, δώρο. Θα το πάρουμε δώρο για όλη την... Να δεις τι ωραίο δώρο που θα τους κάνω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, δεν μου λέω ότι κύριο Αλαφούζος, επειδή κανένα συζητάω με πολλά άτομα, σου λέω δε, το σκοπό να βάλει λεφτά, λέει, πού θα τα βρει. Δεν φτάνει μου λέει που σου ίσως στην ομάδα. Και τι θα πει ο Θεέ, ωραία μου, στην ομάδα, ναι, ξεχρέωσε. Δηλαδή, του χρόνου πας Ευρώπη. Με αυτά τα χάλια θα παίξεις. Ευρώπη. Έτσι, άμα πας Ευρώπη, θα είσαι ο καρπαζωής πράκτορας του... Δεν σου λέω, σαν συγγνώμη λίγο με να πας Champions League. Για να πας Champions League θα πετράς τα άλλη από 10 και πάνω. Και Europa League έστω και δεν βγεις. Εκεί δεν είναι Ευρώπη. Είναι πιο εύκολα εκεί πέρα, ε. Λέει, για καλή φορά λέω να φύγει ο Αλαφούς, όλα μα φύγει, μου λέει πέσαμε γάμα αθνική. Όλα πάνε να βλέπω τις δυο χάλι, κάποιος θα πρέπει να πάρει τον Παναθηναϊκό. Τελειώσε, πάσε, ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξουν άμεσα. Και να αφήσουν και πώς θα λέει άλλο οι παράγοντες, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Αναστασίου. Εδώ με ρωτάγα λίγο, μου βγάλει τον Καρέλη και βάζει το κουκουπί, λες και πέσει την Παρσελόνα. Ποιο, ναι? Μου βγάλει στο τέλος, μου βγάλει τον Καρέλη και βγάλει το κουτρουπί. Ναι, ρε, για ποιο, για να πάρει σοπαλία. Να κρατήσει το αποτέλεσμα. Γιατί θα έπαιρνε το αποτέλεσμα. Σοπαλία. Τέλος πάντων. Να φορτώσουμε λίγο εμείς τώρα. Δηλαδή τον κουτρουπί τι τον έβαλες για να διασφαλίσει τα μετώπιση. Ναι, για να σου πει. Παίξε μάτς, ρε, η διατησία είναι όσο σαν κι αν σου φταίει, ρε, αδερφέ, εντάξει. Παίξε εσύ ποδόσφαιρο μέσα. Με τον Παθαγικό παίζεις, με την Πέρια παίζεις. Σε κάνουν ρεντίκολο οι άλλοι απέναντι εκεί πέρα. Όπως το είπε καμία φορά και ο Λάζαρος, να τα κάνανε αυτά, λένε, θα τους πετάγανε μέσα στο λιμάνι. Δεν θα θυμάμαι καλά, Λάζαρε, που τα λες. Εντάξει, Τάσο. Όλα ξέρουμε είναι να πάρουμε τα κάγκελα και τέτοια. Για κοίτα να αλλάξουν λίγο τροπή τα παιδάκια. Εφόσον δεν έχει πει μέσα από κόσμο να τους πάρει λίγο στο κυνήγι. Ναι, μου έδωσε ιδέα, θα τους αλλάξουμε τροφή, άκουσες τι είπε. Τροφή. Θα τους αλλάξουμε τροφή. Λοιπόν, Τάσο, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Λάζαρε, θα σας πω και για τη γιορτή που δεν σ' είχα πάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γίνω και άργησα. Ευχαριστώ. Να προσέχουν λίγο τα άλευε το παιδά εκεί πέρα. Εντάξει, Τάσο. Έλα, άντε, μπράβο τώρα, γιατί μου λένε άρχισε το έχουμε στήσει το παιχνίδι. Δηλαδή, πώς θα στείλω τόσο. Δεν έχει λεφτά. Ήδη μου λένε, αν θα φύγει ο Αλαφούζος, θα αγαπάμε, λέει γάμα αρχική. Δηλαδή, να λέμε καλύτερα να πάμε. Μιλά, δεν σου πάει καρδιά σου, αδελφή. Και του χρόνου θα είναι και η ΑΕΚ πάνω, ε. Η ΑΕΚ ανεβαίνει. Η ΑΕΚ βρήκε δίκη. Και κοίτα να δεις πλάκα που θα κάνει γήπεδο και η ΑΕΚ του χρόνου. Και μόνο ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν θα έχει γήπεδο. Ναι, γιατί εγώ έχω ένα φίλο ΑΕΚ που λέει, σώμη και κρατάω τη γραμμή. Αλλά θα βοηθήσει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να κάνει. Ναι, μακάρι, αλλά αυτό το ακούω χρόνια τώρα. Και μιλάμε για επέκταση του γηπέδου, έστω αυτού που έχουμε. Να πάει στις 25.000 θέσεις, 26. Τουλάχιστον. Ρε Φιλάνδαρε, έλα εδώ, μπράβο και σε αυτή τη φράση που πες. Δεν χρωστάω, λέει. Ο Παναθηναϊκός λέει, είναι,
Είχαμε τον Μαρινογιάννη, λέει καλύτερα, μπράβο. Τι καλύτερα θέλω, ένα πρωτάθλημα πήρες. Λέει δεν χρώσταγες. Α, ωραία, δεν χρώσταγες, δεν χρώσταγες η μαγούλα. Δεν χρώσταγες. Δηλαδή πρωτάθλημα, δεν και αυτό τελείωσε. Πάνω σου είχε πάρει 15-19, πόσο σου πήρε εκεί πέρα. Κάνανε πλάτες, θα δηλαδή. Ναι, όταν λέει, πόσο όλα αφούς είναι χάφρος, ελπιακός. Για τον πατέρα σου έλεγε, ξέρουμε τι είναι. Όλο για εγκληματική οργάνωση, μας φταίει η πολιτεία, φταίει πώς θα λένε, πώς είπες ο Ομπάμα, μόνο τον Πούτιν κατά πάσα φορά και κανένα εφουβρίχιο εδώ πέρα. Ευχαριστούμε Τάσο. Τι να πάρε. Δεν για πέσε του λίγο εκεί πέρα να πούμε. Κάτω συμβούνε να έρθω λίγο να τα πω λίγο εκεί πέρα. Εντάξει, θα αργήσει ωραίο ξάψαλο με μένα. Τι. Να σαν τα πει εδώ. Πολύ κοντός ψαλμός, αλληλούια, Λάζαρε. Α, από Τάσος. Ναι, ναι. Από Τάσος, ηλία, θα πει. Έτσι και το πείτε τώρα το λέω. Ναι, βρε, δεν έχω λεφτά. Τότε γιατί παίρνεις πρώτες, δεν μπορώ, εγώ εσύ και ο Σάκης πρώτες, να φέρω για να δύο-τρεις νοματέους από ένα. Δεν έχω λεφτά, τι παίρνεις πρώτες. Ναι, ξεχρέωσε την ομάδα, μπράβο. Ξεχρέωσε την ομάδα, δεν ξέρω τώρα πόσο κοστά πάνω έκοσα. Βάλει λεφτά για παίχτες, δεν θα πάρει καλφάρ και το κάνει για τα παίχτες, δεν ξέρω. Είναι μια περίπτωση αυτή του Ελβετού, του Λάγκ. Τι έγινε αυτή η παιδιά, τι λένε, προχωράει. Λέει σε κάποια λύση, λέει, να πούμε το Καλίτσιο, τι λένε εκεί. Για ένα δεξί μπακ. Τι ακούς, Λάζαρε, εσύ. Τι να ακούσω, ακόμα. Άστο, είναι νωρίς, εσύ, Τάσο, μη λέμε. Α, είναι νωρίς, είναι νωρίς. Να ξυπνήσουμε, δηλαδή, έτσι. Μα δεν είναι ακόμα, εντάξει, εγώ είπα ότι ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει το ψάξιμο της μεταγραφικής περίοδου. Ναι. Ήδη. Να πέσουν και ονόματα στα τραπέζια δεν σημαίνει ότι σίγουρα από αυτά που θα ακούσουμε θα έρθουν όλοι, αλλά πρέπει να προσέξουν φέτος. Τύπου Μπούιδες και Κούιδες και Χιούι, τέτοια. Χιούι Λιούι και ο Ντιούι. Αυτοί οι τέτοιοι παίκτες, όχι απ' έξω, έξω και από τα σύνορα της χώρας πρέπει να περνάνε. Επειδή αναφέραμε και τον Παθαγικό, είναι ορισμένοι παίκτες που μπορεί να σου κάνει. Ο Γκάσες, του Παθαγικού, φέρτονα. Μπορεί να σου βγει. Είναι κάτι παίκτες στον Ελληνόπουλα. Ο άλλος θα σου φέρει Γιαννιώτα, θα σου φέρει Γούτα, θα σου φέρει τον άλλο, θα του δώσει δανεικούς. Εσύ τι κάνεις, κοιτάς να πούμε. Δηλαδή υπάρχει ο Γιάννης γύρω πάλι. Έφυγε ένας, δεν ξέρω, μη χαρακτήρισε πώς, ήρθε ο άλλος. Αλλάξαμε σελίδα. Ποια σελίδα αλλάξαμε, παιδιά. Για τον μπάσκετ, εντάξει. Να πω εντάξει, μπορεί πάρα πολύ βαριά ήταν, παιδιά, αλλά για τον μπάσκετ ανανέωση. Πόσο με τεσσεκά, ενώ καμιά φορά λένε και Ολυμπιακός. Μπορεί να το πάρει. Πάνω λέει, πώς θα λένε, πάμε το πέμπτο ευρωπαϊκό. Λέει, το βάζει στο σύνολο διπυρωτικό. Ενώ τι λέει, εντάξει, σάλτα αυτό κατευθείαν, δεν το πάμε. Νίξε την Μπαρσελόνα, εντάξει. Δύο νίκες, τέλος πάντων, παιδιά. Ποτάσμα όπως θα προσπίσουμε. Αλλά παίχτες και στα δύο τμήματα. Παίχτες, όχι παιχτάκια. Τάσο, ευχαριστούμε να μιλήσουν κι άλλοι. Καλό βράδυ. Τάσο, καληνύχτα, καληνύχτα, Τάσο. Έλα να μιλήσουν κι άλλοι. Να πάμε έτσι λίγο σύντομα. Εδώ δεν έχω δίκιο. Ναι. Αυτό μπορεί να μπει και quiz. Δηλαδή, ποια στραβής τις φταίνει τρίχες. Ωραίο. Καλό. Ε, quiz. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Πείτε και πείτε μας σε μηνύματα ποια στραβής τις φταίνει τρίχες. Οι τρίχες. Κι όμως, πολύ ωραίο. Της κεφαλής, του χεριού. Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Έγραψα. Καλά, είσαι φοβερός. Είσαι φοβερός. Μπράβο. Είμαι ο Ροντρίκο Σόουζα της εκπομπής. Ποιος είσαι? Ο Ροντρίκο Σόουζα της εκπομπής. Α. Πεχταρό μου, Λάρη. Εκεί... Πεχταράς. Σε κιλά όμως, σε τόνο. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Σπύρος από όλα των Χρησιμοτικών. Χρόνια πολλά κιόλας. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Λάζαρε, πολύ γνωστή τη γιορτή σου, δεν τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Σπύρο. Καλά είσαι. Ωραίο. Σπύρο, 40 μέρες κρατάει η γιορτή. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Τι έγινε, πώς πάει. Όλα καλά, εσύ πώς τα πέρασες. Τι εδώ, τέτοια εδώ, σπιτικά, το γυναικά. Παιδιά, δεν υπάρχει ιατρικό για την ομάδα. Ό,τι και να λέμε και να κάνουμε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια λύση. Πρέπει, νομίζω, να φύγουν όλοι, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι κατάδια για τον Παναθηναϊκό αυτό να συμβαίνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή, χθες κάναμε τον Παθρακικό Μπαρσελόνα. Ήμαρτο. Τελευταία... Και τον σώσαμε, όχι Μπαρσελόνα. Τελευταία κάναμε πολλούς Μπαρσελονάσε. Και τον σώσαμε. Τον σώσαμε. Κατηγορία. Αυτό πρέπει, μην το ξεχνάτε.
Σώθηκε ο... Σίγουρα. Πρέπει να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα για τις μεταγραφές, αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Είχε πάει ο Βόκολος, αν δεν κάνω λάθος, στη Βραζιλία. Ο Βόκολος και ο Φίσα, συγγνώμη παιδιά, επειδή έχω τρελαθεί τώρα, είναι για να φοράνε κανένα κουστούμάκι Αρμάνι και να μου το χάσει φρύ στα αυτιά και να κάνουν κανένα φραπέ στην εξέδρα. Γι' αυτό είναι μόνο καλή, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι καλή. Μα δεν ξέρω να σου πω κάτι πραγματικά, επειδή εντάξει, ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού, έδινε, ίδρωνε για τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το ίδιο έκανε και ο Γκαρεμπέ στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, το ίδιο παλμαρέ στην Ευρώπη για να βρει παίκτες απ' έξω. Ο Βόκολος τώρα με τον Γκαρεμπέ. Ο Γκαρεμπέ γνωρίζει όλη την Ευρώπη και λόγω της γυναίκας του και λόγω της ιδιότητάς του που έχει παίξει στις μεγαλύτερες ομάδες και μπορεί να βρει παίκτες και να τους φέρει από χρυσάφι που αξίζουν να πληρώσουν ασήμι. Έτσι. Και εμείς τώρα πάμε με τον Βόκολο έξω στην Ευρώπη να τον ξέρει ποιος και να φέρει ποιους. Ποιους να φέρει ο Βόκολος, ποιος τον ξέρει. Χωρίς να λέω, ο άνθρωπος προσπαθεί, παραθυναϊκάρα είναι, αλλά τι να κάνει κι αυτός. Όπως και ο Αλαφούζος μπορεί να ταχώνουμε εδώ, αλλά δεν μπορώ να το... Τι να πούμε, ο άνθρωπος αυτό μπορεί, αυτό λέει, έχω κάνει, αυτό κάνω, τελείωσε. Δεν τον βοηθάει κανείς, είναι μόνος του. Αυτό εννοούμε, έτσι. Μην βρίσκουν δικαιολογία στη διετσία όμως. Η διετσία, εντάξει, μας έχει πάει, μην πω πώς φέτος, έτσι. Και πέρυσι και πρόπερσι. Αλλά πρέπει κάτι. Δηλαδή, αν δεν μπορούν να τα παρατήσουν. Δεν γίνεται, παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι χάλι τώρα. Δηλαδή, τα Πετροχιλίδωνα Σπάρτης έχουν πιο καλή ομάδα. Δεν κάνω τώρα πλάκα. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Έχουμε να βάλω. Όσο για τον μπάσκετ, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στα παιδιά, έτσι. Τώρα χτίζεται η ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι ευθύνεται και λίγο ο Ιβάνοβιτς. Ποια? Ο προπονητής. Ναι, ήταν απλώς δεν ξέρω αν ήταν δική του απόφαση και νοοτροπία όλο αυτό το story που είδαμε στο γήπεδο. Εννοείται. Δηλαδή εδώ πέρα δίνει πόδι. Τροφή και για άλλες σκέψεις. Εγώ τον Αναστασίου δεν τον ξέρω να παίζει έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και ναι. Στο 1-1 με τον Πανθρακικό και μη έχοντας να χάσει κάτι, να πιστεί διεκδικεί πρωτάθλημα, να μην θέλει να παίξει επιθετικά. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Εντάξει, δεν του βγήκε αυτό το σχήμα με τον Μπέρ. Ναι, αλλά δεν βγάζεις όλη την επίθεση έξω. Παιδιά, και τραβάς όλη την ομάδα πίσω, λες και παίζεις τώρα με. Εντάξει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτά δεν τα έκανε όταν χρειαζόταν. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το στήσαν, έτσι. Γιατί και αυτό περνάει. Δεν είπα εγώ ότι το στήσαν. Μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι. Ουδέποτε είπα τέτοια κουβέντα. Σίγουρα. Απλά δίνει τροφή για τέτοιε κουβέντε, έτσι. Σίγουρα. Πάντω και με τον Ιβάνοβιτς που είπε, Σπύρο, ότι λάθος έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν διορθώθηκε στο δεύτερο. Αυτό. Είδα, ας πούμε, και σήμερα. Είδα, μακάρι, αλλά είναι πολύ στενά τα περιθώρια και πολύ, πολύ δύσκολα, έτσι, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ. Είδα... Φύγεται ότι μάλλον θα την κάνει, δεν ξέρω τώρα. Κάτι τέτοιο βάθου. Και μαθαίνω μάλλον. Δεν θέλω να πω τώρα πληροφορίες, αλλά μάλλον θα τον έχουν υποδιωγμόν. Για ποιον μιλάς? Για τον Ιβάνοβιτς. Ότι οι σχέσεις δεν είναι καλές, αυτό ακούγεται γενικότερα και στο αποδυτήριο, αλλά και με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Εγώ να πω κάτι απλό. Βλέποντας τον προπονητή του Ολυμπιακού χάνει στο πρώτο παιχνίδι, ό,τι λάθος έχει γίνει στο πρώτο, στο δεύτερο δεν υπάρχει. Εμείς πού είμαστε? Το διορθώνει. Μπράβο, έχω δίκιο. Ο προπονητής μας πού ήταν? Ό,τι λάθη κάνανε στο πρώτο παιχνίδι, χειρότερα στο δεύτερο. Άρα, ζέλικο και πάλι ζέλικο. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Άστο. Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Παίρνουν καλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ρε, τι στραβεί. Λοιπόν, άκου να δει τώρα απάντηση. Μια και είχαν απορίες αλλά και γέλιο και ερωτηματικά προκάλεσαν λοιπόν στον Παναθηναϊκό οι απαντήσεις του διαιτητή Κίζα για το χοντρό λάθος του να αποβάλει τον Μπούρμπο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κάνουν λόγο για σύγχυση του διαιτητή, καθώς όταν ρωτήθηκε με τι σκεπτικό απέβαλε Λάζαρε τον μπακ της ομάδας, είπε με αφοπλιστικό τρόπο πως ήταν υποσχόμενη επίθεση και ως εκ τούτου έκρινε πως έπρεπε να του δείξει την κόκκινη κάρτα. Όπως είναι φυσικό, από τους πράσινους έβαλαν τα γέλια με αυτά που άκουσαν, ενώ δεν έλειπαν και οι συγκρίσεις, μια αφορμή, μια παρόμοια φάση θα θυμάσαι, με πρωταγωνιστή τον Μαζουακού, στο ίδιο γήπεδο, που έπρεπε να πάρει 25 που δεν είχε τιμωρηθεί καν. Ό,τι να είναι, το συμπέρασμα λοιπόν που βγήκαν, που έβγαλαν οι πράσινοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και γενικότερα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι πως ο Κίζας θεώρησε τη διαιτησία του άψογη και πως όλα έγιναν σωστά. Οι άνθρωποι της ομάδας μας βέβαια ήταν και έξαλλοι και με τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Ανδρέα Παπά, ο οποίος, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, πλησίαζε με διάθεση για φιλική κουβεντούλα και εξηγήσεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Φυσικά αυτοί απομακρύνθηκαν, καθώς υπάρχει βαρύ ιστορικό και με αυτόν από προηγούμενο παιχνίδι με την Ξάνθη, θα θυμάστε, όπου οι γηπελούχοι Ελλάδας θεωρούσαν πως είχαν αδικηθεί πλήρως και έτσι είχε γίνει. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα. Θα μας ακούτε από την χαμηλώνετε την τηλεόραση από το τηλέφωνο. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Χαμηλώστε την τηλεόραση και μας ακούτε από το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Oh. Πάμε, σας ακούμε. Ναι, ακούτε. Ναι, ναι, σας ακούμε. Πάμε, πάμε. Εσείς μιλάτε. Εσείς. Έχω ξαναπάει και άλλη φορά τηλέφωνο. Το όνομά σας. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μιλάμε από το τηλέφωνο. Πείτε μας το όνομά σας και πάμε. Γιώργο με λένε. Έλα, κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Ναι, είχα ξαναπάει τηλέφωνο τα Χριστούγεννα. Ναι. Είχαμε μιλήσει για το Μίνι και για το Μαυρέα. Μαυρία, ναι, ναι. Δηλαδή ήρθαν τα παιδιά αυτά, έτσι. Αλλά δεν του βλέπω καθόλου να αγωνίζονται. Τι γίνεται με αυτούς. Ο Μαυρίας είναι ήδη, είχε τραυματιστεί, γι' αυτό δεν ήταν και προχθές με την ομάδα. Ναι. Άκουσε κύριε Λάζαρε. Πες μου. Να σου πω κάτι. Αυτό το προπονητή, τι το θέλουμε και το κρατάμε. Τον Αναστασίου. Να λες. Μου απαντήσει και ο Λάζαρος. Τον Αναστασίου. Μιλάς για το ποδόσφαιρο. Μιλάω. Δεν μιλάω για άλλο, για τον Αναστασίου μιλάω. Μπορεί να έλεγες για τον Ιβάνοβιτς, για τον μπάσκετ, ξέρω εγώ τώρα. Για όχι, το ποδόσφαιρο. Για τον Αναστασίου μιλάω, για το ποδόσφαιρο μιλάω που μας κατάτησε εδώ πέρα. Ωραία, εντάξει. Τι εννοείς, τι τον κρατάμε. Τι τον κρατάμε, να τον κάνουμε τι. Αυτός ξεχνάει τι κάνει. Όλοι οι περασμένους παίκτες που έχουν να παίξουν μπάλα, περίμενε. Τον Μπόι, τι τον ήθελε να το κατεβάσει. Ωραία, δηλαδή τι προπονητή θέλεις για, αυτό το, για αυτή την ομάδα που έχεις, για πες μου. Για τι προπονητή θέλω. Για αυτούς τους παίκτες που έχεις, πες μου ποιον προπονητή θεωρείς κατάλληλο. Να βρει έναν άνθρωπο σαν τον Κυράστα, το συγχωρεμένο που αν δηλαδή αν ο συγχωρεμένος ο Κυράστας θα παίξει καλύτερα, ο Μπούι. Είχε αυτούς τους παίκτες, θα ναι. Έκανε παιχτάρα τον Μπούι, θες να πεις. Ή ο Ατζακούν θα έβλεπε τα δίχτυα. Όχι τον Ατζαμπού. Το Ατζαμπούρα τον έβαζε με το παιχνίδι με την Τρίπολη. Εκεί που έβαλε. Γιατί που το έβαλε, τέρμα που βρίσκονταν στον αέρα. Στην ίδια θέση είναι το τέρμα. Κύριε Γιώργο, να σου πω κάτι. Ναι. Πάρε χαμπάρε δεν είναι μόνο προπονητής. Γιατί αν μπορεί και είχε στόμα να ανοίξει, γιατί από τη θέση που είναι δεν μπορεί να μιλήσει και ο Αναστασίου, πίστεψε με. Ξέρω τι σου λέω. Το νίνι, προθέρμαση. Λοιπόν, θα να πρέπει να έχει και σοβαρούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια επιχείρηση, ένα μαγαζί, οτιδήποτε, προσπαθεί να έχει σωστούς υπαλλήλους. Αν δεν έχει σωστούς υπαλλήλους, θα κλείσει το μαγαζί. Έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός. Ένα μαγαζί που έχει τους χειρότερους υπαλλήλους. Έχει κάνει πολλά λάθη, παιδιά, να το παρεχτείτε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα κάνει παραπάνω. Λάθη έχει κάνει ο Αναστασίου. Όπως έχει κάνει. Αυτό θέλω. Μας πετάει έξω από τον Τζαμπολί, μας πετάει έξω από το γιοπαλί, μας πετάει. Όπως έχει κάνει και ο Μουρίνιο λάθη, όπως έχουν κάνει και ο Φέργιουσον και πολλοί υπέρ. Μας πετάει έξω από το ποτάθημα, μας πετάει έξω από το κύπελλο Ελλάδο με τη Ξάθη, με τον Κλέιτο, που ήρθε ο Κλέιτο στην ομάδα να τον πάρουμε με 100.000 και τον πήραμε και μας πέταξε 4 γκολ μέσα στην Ξάθη. Πρέπει να τρεπόμαστε λιγάκι. Αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε. Τίποτα. Καλό βράδυ. Καλά. Λοιπόν, 42 κάλπιτα λέει ο Νίκος 13, να τα χαίρονται. Ρε λέει, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος που πάμε με το σταυρό στο χέρι, δεν έχω παράπονο. Παράπονο έχω μόνο όταν με σταματούν οι δικοί μου σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, Αλαφούζος. Παράπονο έχω όταν με γεμίζουν δικαιολογίες. Για παράδειγμα, Αναστασίου, που σημειωτέων είναι ο τελευταίος που φταίει, αλλά δεν είναι και τελείως αμέτωχος, έτσι. Παράπονο έχω όταν οι δημοσιογράφοι δεν σέβονται εμένα, την αλήθεια και αυτό που κάνουν και δεν καταλαβαίνουν ότι είναι λειτουργήμα. Παράπονο έχω όταν οι παίκτες, οι ακριβοπληρωμένοι, οι κανακάριδες δεν τα δίνουν όλα και δεν σέβονται ούτε το ψωμί, το παντεσπάνι δηλαδή, που τους δίνουμε. Μα ούτε και εμάς τους οπαδούς. Μα ούτε και τους ίδιους τους εαυτούς τους ακόμα. Ούτε και το ποδόσφαιρο, αυτό που διάλεξαν. Παράπονο έχω όταν όλα αυτά τα κυκλώματα σε εισαγωγικά δρούν σαν δημόσιοι υπάλληλοι, σαν να χτυπούν κάρτα και να με αντιμετωπίζουν με αδιαφορία. Παράπονο έχω όταν όλοι παραπάνω δεν καταφέρουν να διακρίνουν, μα ούτε και να φροντίσουν και να φροντίζουν να μάθουν πού αγωνίζονται. Με κεφαλαία. Ποια ομάδα στη φανέλα φορούν, λέει ο Νίκος. Αν έχουμε επόμενη γραμμή, πάμε να ακούσουμε τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ηλίας. Οι αστάθμητοι παράγοντες που αναφέρθηκαν εχθές, μου θυμίζει μια άλλη παράλληλη λέξη, η ομάδα είναι αδρανής. Ποιος θέει για αυτά, για αυτή την κατάσταση. Ποιος είναι ο αρμόδιος που θα μπορέσει να κατευθύνει την ομάδα. Ο στρατηγός άνεμος. Ε? Ο στρατηγός λέτε, άνεμος. Λέτε, και συγγνώμη, εγώ που από ό,τι ξέρω, όσες γνώσεις έχω,
η καλύτερη ομάδα, στη καλύτερη γραμμή στην ομάδα είναι η επίθεση. Ναι. Δηλαδή αδρανοποιούμε την επίθεση και βάζουμε αμυντικούς παίχτες. Δηλαδή, ο Κουντρουπής τι ρόλο έπαιξε χθες, φύλαξε κανέναν. Δεν το κατάλαβα αυτή την αλλαγή, εγώ δεν την κατάλαβα. Έπαιξε δεξί μπακ ο Κουντρουπής, μου θυμίζει σε κάποιους άλλους αγώνες ο Τριανταφυλόπουλο. Με το που τον έβαζε μέσα, πέναλτι. Καλά, ο Κουντρουπής είναι και επιρρεπής στα πέναλτι, έτσι μην αλλά, το ξεχνάμε αυτό. Άσχετο με αυτό, αλλά χθες... Και ο Τριανταφυλόπουλος ακόμα πιο πολύ, βέβαια. Ναι, και ειδικά όταν δεν παίζει στη θέση που αγωνίζεται, έτσι. Και ο Αντζαγκούν είναι άστοχος, βέβαια, αλλά δημιουργεί ευκαιρίες. Ποιος άλλος δημιουργεί ευκαιρίες εκτός του Μπέργκ και του Καρέλη. Αυτοί οι δύο αφεξαιρούνται. Μα κανείς. Καταλάβατε. Εντάξει, και ο Ζέκα δημιουργεί ευκαιρίες. Εντάξει, μετά από την αποβολή έπαιξε δεξιμπάκο. Αλλά μετά έπρεπε να... Και συγγνώμη. Και το Μπούι ήταν υπό διωγμών από ό,τι είχα δει στο ίντερνετ. Ότι θα αποχωρήσει. Ο Μπούι. Ναι. Μα ούτως άλλως ήταν 20. Το παγιό φοράγερε για να φύγει. Ναι. Να πάει και ξαφνικά βασικός. Και ξαφνικά βασικός τώρα με τον Πανθρακικό. Και έλεγε και ο Πράνιτς. Τι ρόλο παίζει αυτός. Ο Πράνιτς και όπως χθες, δεν ξέρω, εμένα μου ψιλοάρεσε λίγο και σε σχέση με τον Πέτριτς ήταν πολύ... Κάτι ψιλοκάνανε. Κάτι ψιλοκάνανε. Ο Πέτριτς λίγο στην αρχή ήταν εκτός τόπου και χρόνου, αλλά μόλις μπήκε, πάτησε καλά και πήρε ρυθμό. Είδες εκτός... εκεί με κορυφαίο σημείο εκεί πέρα το τέτα-τέτ που βγάλανε το φίλο μας τον Ατζακούν. Ναι. Εκεί κρύψανε την μπάλα, έτσι και οι δύο. Πολύ ωραία. Σίγουρα. Όταν αδρανοποιήθηκε η ομάδα, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε ευκαιρίες. Ο Πανθρακικός τι ευκαιρίες έκανε, μωρέ. Μία στο 28 έκανε, ένα τον γκολ από βλακεία του στυλ με τον Μπούι, ναι. Και μία στο τέλος του 90 που βάλανε γκολ. Τρεις ευκαιρίες ήταν συνολικά και ναι, βάλανε δύο γκολ. Κυρίως όταν αδρανοποιήθηκε η επίθεση, τότε αυτοί είχαν την κατοχή της μπάλας πιο πολύ. Δεν ανέχομαι να χάνω από τέτοιες ομαδίτσες που κινδυνεύουν να πέσουν με τρεις ευκαιρίες να βάζουν δύο γκολ. Και είναι με αυτόν τον τρόπο. Πολύ χειρότερο και από τους 30 πόντους που φάγαμε στο μπάσκετ. Πολύ πιο ξεφτυλιστικό. Πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει... Εν τω μεταξύ, μήπως και μια άλλη εκδοχή. Μήπως θέλανε να σώσουν το Πανθρακικό, να μην πέσει κατηγορία. Και συγγνώμη, βρέθηκε ο Πανθρακικός να σώσει. Οι άλλοι πώς μέσα στο γήπεδο του κερδίζαν 3-1, ξέρω, π.χ. Του ρίχανε γκολ στο γήπεδο του. Και όχι σοπαλία. Και άλλωστε, αν θες να το σώσεις, του φέρεις μια ζωπαλία. Δεν χάνεις. Έτσι, δεν ξέρω αν τα παραλέω. Δεν τα παραλές καθόλου. Αλλά μας αρρωσταίνει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν. Ηλία, σε ευχαριστούμε. Ηλία, καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Να πάμε στον επόμενο και μετά να ετοιμάζω ένα βιντεάκι με τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ξέρει ο Γιάννης. Μέχρι να έρθει η επόμενη γραμμή. Λοιπόν, από το κινητό σας που πληκτρολογείτε τη λέξη ΠΑΟ, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54-7-7-7. 2-10-51-41-196. Μία γραμμή και πάμε στο βιντεάκι. Ωραία, έλα, δώσ' τη Γιάννη τη γραμμή και πάμε μετά στο βιντεάκι. Πάμε ένα μικρό μηνυματάκι μέχρι να έρθει η γραμμή. Από τον Νίκο, ρε μάγκες, λέει 10 οπαδούς να πάρεις την τύχη. Καλύτερα σας λέω θα παίξουν από αυτούς τους κακομαθημένους αδιάφορους. Ποιο Σίντεφελ, ποιο Ταβλαρίδη και ποιο Πράνιτς. Λέει όλοι αυτοί μαζί βέβαια και με τον Τριανταφυλόπουλο Δόνι Μπούρμπο, Μπούι και Μπερίσα. Εννοείται πρέπει να φύγουν από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Σίντεφελ κάτσε. Χθε μόνο του. Ήταν μόνο του έπαιζε. Ο μόνο που έκανε τη διαφορά και πήγε να βάλει και το δεύτερο γκολ. Άστο. Γιάννη, σε βίντεο πάμε. Έχει πάρα πολύ από πέρσι και εμεί θυμάσαι τι λέγαμε. Έχουμε γραμμή. Ωραία. Τι? Θα πάμε να ακούσουμε τη γραμμή και να πάμε στο σημερινό δεύτερο, ξέρει. Με τον ύμνο. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω. Είμαι Παναθηναϊκός. Το όνομά σας. Χάρης. Γεια σας, κύριε Χάρη. Προσέξτε, ρε παιδιά. Βλέπω, βγαίνει ο καθένας, λέει τη γνώμη του. Είναι επί παντός επιστητού. Εγώ είμαι μεγάλος στην ηλικία. Είχα παίξει τη δεκαετία του 60 λίγο στη Ρικάς, στο Φωστήρα, με γαρμπίλι κάτω. Πόσο ετών είστε, κύριε Χάρη? 67. Μάλιστα. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Μην κοροϊδευόμαστε, παιδιά. Όποιον και να πάρουμε, την Μπαρτσελόνα να πάρουμε, όλοι να τη φέρουμε,
ποιον θέλεις άλλον. Τη Ρεάλ Μαδρίτη θες, ποιον θέλεις. Όσο υπάρχει αυτή η σαβούρα, ξέρετε τι εννοώ, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Ούτε ο Ταυλαρίδης φταίει, ούτε ο άλλος φταίει. Ούτε... Είδατε τι έγινε χτες εκεί πάνω. Άμα θέλει ένας διαιτητής τσίφτης με χειρουργικές καταστάσεις, σε κάνει και τρως όχι δύο, τέσσερα, πέντε, όσα θέλεις. Ένα σφύριγμα ανάποδα να δώσει. Σε μια... Αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Εάν δεν διορθωθεί το πρόβλημα που λέγεται ΕΠΟ και εάν δεν σταματήσει το σύστημα ομάδες οι οποίες είναι παραρτήματα, κατεβαίνουν να παίξουν με τον άλλον και έχουν βγάλει πέντε καλούς παίκτες έξω. Τα είχαμε ότι είναι τραυματίες. Αφού τα ξέρετε, βγαίνει ο καθένας τώρα λέει, δεν παίζει ο ένας καλά, να πάρουμε εκείνον, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι... Εγώ σου λέω, εάν τον Άρη Θεσσαλονίκης του βάλεις τις φανέλες του Ολυμπιακού και τον εβάλει να παίξει το πρωτάθλημα, θα πάρει το πρωτάθλημα. Τέλος. Κοροϊδευόμαστε και τελείωσε η ιστορία. Εν μέρη κύριε Χάρη συμφωνώ με αυτά που λέτε. Αλλά όμως δεν θέλω να βλέπω όμως και στα 50 μέτρα μπροστά. Εγώ βλέπω και λίγο πιο μακριά λέγοντας το εξής. Ναι. Ότι πες ότι έχουμε μία άγια διαιτησία. Εσύ πιστεύεις κύριε Χάρη ότι με αυτή την ομάδα και με αυτή την οτροπία που έχει ο Παναθηναϊκός πιστεύεις ότι μπορεί να προχωρήσει παραπέρα? Όχι, όχι, αλλά αν έχουν άγια διαιτησία και οι άλλοι. Εκεί συμφωνώ. Εκεί, πάμε αλλού εκεί. Ναι, πάμε αλλού. Αν έχουν άγια διαιτησία και οι άλλοι, δεν θα φέρουν τα αθλήματα 15 χρόνια. Πολύ σωστό. Σε αυτό είναι που συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο δεν αυτό. Ακούστε, κύριε. Θέλω να σου πω, κύριε Χάρη, καθαρίζοντας μόνο τη διαιτησία, είναι μία παράμετρος. Να πάμε να δούμε και τη δική μας όμως παράμετρο. Δεν είναι μόνο η διαιτησία. Είναι διαιτησία. Είναι και τα παραρτήματα. Είναι οι παράγοντες. Μα παράγονται. Οι παράγονται. Η βρωμιά. Αυτός ελέγχει. Ακούστε, παιδιά, είσαστε. Η βρωμιά. Για να το λέμε έτσι, να καταλαβαίνόμαστε όλοι αυτοί οι σαπίλα. Αυτός ελέγχει πάνω από 7-8 ομάδες του πρωταθλήματος. 7 είναι μόνο. Α, μπορεί να είναι και παραπάνω. Παραπάνω. Τι λες τώρα. Τέλος πάντων. Δες από τους παίκτες μόνο για να καταλάβεις. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα δεις από τους παίκτες. Εγώ έχουν μοιραστεί. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Αρχίζει το πρωτάθλημα. Σούρνονται, δεν παίζουν μπάλα καλή και τελικά καταλήγουν να παίρνουν τα πρωταθλήματα και έχουν πάρει 15. Θα πάρουν άλλα 15 έτσι. Και πάει τώρα ο Χριστιανός να τους ξεδοντιάσει με την ΕΠΟ, να βάλει δικαστές μέσα από το δικαστικό σώμα, να μην είναι, πώς το λένε, συνταξιούχοι και όλα αυτά που κάνουν. Να είναι εν ενεργεία. Εν ενεργεία και αυτοί κάνουν όργια. Και οι φίλοι μας οι κριτικοί ακόμα δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι έχουν γίνει, που έχουν πέσει θύματα του άρματος αυτού. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ποια ομάδα πάει να ανέβει και γιατί ρίξανε τον Όφη. Ακόμα δεν το έχουν καταλάβει αυτοί. Καλά, ακόμα πετάνε έτσι με ντόλιθο στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά καλά να πάθουν έτσι. Ναι. Για να βάλει μυαλό και ο Μαχλάς και οι οπαδοί. Ναι. Οι οποίοι ακόμα κοιμούνται. Δεν ξέρουν γιατί πέσανε και ποια ομάδα θα ανέβει, ποιον συμφερόντων. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει. Κάνουν ότι. Αυτά που είπε ο πρόεδρος του Απόλλωνα Σμύρνης, που τον υποχρέωσαν να πάρει προπονητή που θα του επιδείκνουν αυτοί. Αν είναι δυνατόν, ναι. Α, ναι. Αλλά είπε ο άνθρωπος αυτός αυτά. Υποχρέωσαν να πάρει και κάτι άλλο του είπανε. Κάτι με ποιους ποδοσφαιριστές θα παίρνει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Α, και να πάρει παίκτες τους οποίους θα του δίναν αυτοί. Δηλαδή, γυρία πράγματα. Ωραίο πρωτάθλημα. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε αν έπαιξε καλά ο άλλος απάνω. Και οι άλλοι πόδια έχουν, ρε παιδιά. Και οι άλλοι μπάλα παίζουν, άντρες είναι. Δεν μπορούν να χάσουμε δηλαδή και από αυτόν και από τον. Πώς το λένε, και από τη σπίθα νικαίας μπορεί να χάσει. Ναι, σωστά, εντάξει, αυτό. Άμα παίζεις μπάλα, θα χάσει. Συμφωνώ. Καταλαβες. Εδώ πέρα να πούμε συμβαίνει. Στα δικά μας χρόνια πήρανε και άλλες μικρές ομάδες πρωταθλήματα, αν θυμάσαι. Τα δικά μας χρόνια, βεβαίως. Στα δικά μας χρόνια, βεβαίως. Τη δεκαετία, δεκαπενταετία που ήταν στα πάνω Παναθηναϊκός και είχαν προβλήματα οι άλλοι. Θυμίσω ότι πήρανε και άλλες ομάδες πρωταθλήματα. Δεν πήρε